Μέρκελ και Σαμαράς περπατούν στο κόκκινο χαλί. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συστήνει τη Γερμανίδα Καγκελάριο στους συνεργάτες του, Χρύσανθο Λαζαρίδη και Σταύρο Παπασταύρου. Την Άγγελα Μέρκελ συνοδεύει ο επιτετραμένος της γερμανικής κυβέρνησης στην Αθήνα, Hans Joachim Fuchtel. Λίγα λεπτά αργότερα, Μέρκελ και Σαμαράς επιβιβάζονται στο ίδιο αυτοκίνητο, έχοντας την ευκαιρία για μια πρώτη κατηδίαν συζήτηση μεταξύ τους. Από το Φόρουμ Νέων Επιχειρηματιών, η Άγγελα Μέρκελ έκανε λόγο για περισσότερες δυνατότητες που αποκτά η Ελλάδα, παρομοιάζοντας τις προσπάθειές της για έξοδο από την κρίση με την περίπτωση της Ανατολικής Γερμανίας. Die jungen Leute anschaue, die jetzt auch in Gesamtdeutschland groß geworden sind, da muss ich sagen, dass die Chancen überwiegen und die Möglichkeiten überwiegen und ich bin ganz absolut sicher, das wird auch in Griechenland so sein, trotz der schweren Wegstrecke. Die in Griechenland natürlich auch noch durchaus anhält für viele Menschen. In diesem Land unglaublich vieles an Möglichkeiten steckt, was noch gar nicht voll erfasst ist und wo aufgebaut werden kann nach einer schwierigen Wegstrecke. Und da sind die Ausgangspunkte. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός περιέγραψε το όραμά του για τη Νέα Ελλάδα, που όπως είπε θα παράγει αντί να καταναλώνει. Έχει γίνει πολύ μεγάλη εργασία με τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού για να φτιάξουμε μια κοινωνία και μια αγορά η οποία θα παράγει αντί να καταναλώνει, όπως είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αυτό πλέον, αυτή η νέα Ελλάδα είναι σχεδόν πραγματικότητα.